Ο κόσμος σήμερα στο κλεάν του Βικελίδης. Οι φίλοι του Άρη έδωσαν δυναμικό παρόν. Το πάμε και στον πρόλογο. Άρης Πανιώνιος 1-1. Προηγήθηκε ο Άρης. Ισοφάρισε ο Πανιώνιος. Όλη η ιστορία από πλευρά του σκόρου αυτού του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα αρκετά νωρίς. Οπότε τρέχω να υποδεχθώ Γιώργο Τσαντάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση και το Χ. Πώς ήρθε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι ένα παιχνίδι που έχασε τον ρυθμό του από πολύ νωρίς λόγω της αποβολής του Μπάσα. Βέβαια και οι δύο ομάδες είχαν στόχο την νίκη ή τέλος πάντων την κατάκτηση βαθμών, η κάθε μία για τους δικούς της λόγους. Έχασε ρυθμό, υπήρξαν πολλά λάθη στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο μέρος ο Άρης επιχείρησε να επιτεθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 45 λεπτού, πέτυχε ένα γκολ. Ο Πανιώνιος είχε την κατοχή της μπάλας, απάντησε στην αναμέτρηση και νομίζω ότι αυτό το 1-1 είναι τελικά ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει και τους δύο σε μια καθαρά ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στο κλεάν της Βικελίδης με πολλούς φίλους του Άρη. Με μόλις μία αναγκαστική αλλαγή ο Άρης στον Ματίγια αντί του Σιώπη, με 7 αλλαγές ο Πανιώνιος που στερήθηκε βασικών στελεχών του. Στο 10ο λεπτό ο Μαξίμοβιτς προσπαθεί να περάσει τον Κορχούτ και δέχεται το πολύ σκληρό αντιαθλητικό μαρκάρισμα του Μπάσα. Ο διαιτητής Κουτσιάφτης που είναι κοντά θα αποβάλει χωρίς δεύτερη σκέψη τον Αλβανό μέσω του Άρη. Ο Μαξίμοβιτς δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι, αντικαθίσταται από τον Άρσε. Στον Σέρβο έχουν γίνει ράματα. Ο Μπάσα ζήτησε συγγνώμη αργότερα χθες μέσω Instagram. Φάουλ του Ματίγια εύκολα. Ο Κότνικο Βέλεθ προθερμαίνεται θα περάσει μετά από περίπου μία ώρα στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος με τον Άρσε στο κόρνερ Ντομίγκε στην κεφαλιά. Ο Τσιλούλης πολύ ψηλά. Δεν υπάρχουν καλές φάσεις στο πρώτο μισάωρο στο παιχνίδι. Πρώτη είναι αυτή για τον Άρη. Με τον Γκαρσία να περνάει ανάμεσα από Κόρμπο και Άρσε. Τραβάει πάνω του και τρίτο αντίπαλο. Δίνει στον Λάρσον, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Αλλά το σούτ του Σουηδού θα διώξει σε κόρνερ ο Κότνικ πολύ δύσκολα, γιατί το σούτ έχει βρει και στον Σταυρόπουλο. Στην εξέλιξη της φάσης είναι το κόρνερ του Ματίγια. Η κεφαλιά του Δελιζήση ελέγχεται από το Κότνικ και φεύγει out. Ο Τόνσο στον Τιγκινί, από τις λίγες καλές ενέργειες του Γάλλου επιθετικού, θα επιλέξει το σούτ στην αγκαλιά του Κότνικ. Η καλύτερη στιγμή του Πανιωνίου λίγο πριν το ημίχρονο με το ωραίο τεχνικό σούτ του Ντουρμισάη. Ο Κουέστα θα διώξει σε κόρνερ από μια καλή φάση για τις δύο ομάδες. Περισσότερες τελικές, λιγότερη κατοχή ο Άρης. 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με γκολ από στημένη φάση. Ο Τζιλούλης ζαρτζάρει τον Λάρσον, φάουλ από τον Κουτσιάφτη και ο Ματίγια με αυτήν την εκτέλεση. Η μπάλα ξεγελάει τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Αποκτά τροχιά που ξεγελάει τον Κότνικ. Θα καταλήξει το πλαϊνό δίχτυ της εστίας. Ο Άρης ανοίγει το σκορ νωρίς στο δεύτερο μέρος παρά το αριθμητικό μειονέκτημα. Δεύτερο γκολ του Ματίγια. Το πρώτο ήταν αυτό πριν από 5 αγωνιστικές. Ολόιδιο στην ίδια εστία στον αγώνα με την Λαμία στις καθυστερήσεις. Μόνο που αυτή τη φορά ο Σαράνοφ απλά δεν βγήκε από την εστία του. Έμεινε σε αυτή ίδιο αποτέλεσμα. Ο Πανιώνιος θα απαντήσει άμεσα από μια επεισοδιακή φάση που ξεκίνησε από κόρνερ. Ο Δελιζήσης έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μακρύλος σούταρε μπάλα, κόντραρε. Έφτασε κάπως τον Τσιλούλη και αυτός νίκησε από κοντά τον Κουέστα για το 1-1. Δεύτερο γκολ για τον Σωτήρη Τσιλούλη σε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Μία ακόμη φάση για τον Άρη από πάσα του Φετφατζίδη. Δύσκολα ο Κότνικ στο σουτ του Ματίγια. Ο Φετφατζίδης είχε περάσει στη θέση του Δελιζήση, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Κότνικ ψάχνει τον Τζιλούλη. Ο Λάρσον βρίσκεται εκτός πλάγιας γραμμής. Μπαίνει με υπόδειξη του διαιτητή και τελικά φτάνει σε μία τελική προσπάθεια με ένα σουτ που φεύγει out. Στην τελευταία φάση του μάτς συνδυάστηκαν οι δύο αλλαγές του Πανιωνίου. Ο Σπυριντόνοβιτς μπήκε στην περιοχή, σταμάτησε πάνω στον Τζανακάκη, έδωσε στον Καμαρά. Άλλαξε πόδι ο Γάλλος, σουτάρει σιρτά. Ο Κουέστα θα μπλοκάρει. Ανάσα για τον Πανιώνιο μετά από αυτό το τελικό 1-1 στη μάχη που δίνει για την παραμονή. Πέμπτη θέση για τον Άρη, που έχει κατά σειρά ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ να την υποδέχεται μόνο αυτή στο κλεάν της Βικελίδης. Παίκτης βαρόμετρο του Άρη, ο. Ο Ματέο Γκαρσία, ο οποίος στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Πανιώνιο αντικαταστάθηκε λόγω σκοπιμότητας και λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος του Άρη. Παρ' όλα αυτά αποτελεί τον παίκτη βαρόμετρο. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μετά μόνο από τον τερματοφύλακα Κουέστα. Σκοράρει και έχει ασίστ στις 8 από τις 10 συνολικά νίκες του Άρη. Σήμερα βρέθηκε εκτός αναμέτρησης από το 63ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Γιώργο Τσαντάκη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Αλέξη, τελικά εδώ δεν κατάλαβα. Τον έχασε το βαθμό ο Πανιώνιος ή τον έχασε το βαθμό ο Άρης? Πώς πήγε αυτό το παιχνίδι, ποια είναι η εξήγηση? Νομίζω πως είναι καθαρό ότι τη μορφή του αγώνα την καθόρισε η αποβολή του Μπάσα. Ο Άρης σήμερα δεν είχε και τα τρεξίματα του Σιώπη. Είχαν επιλέξει αυτό το μάτς για να εκτίσει
ποινή από κάρτες. Ξαφνικά μεγάλωσαν οι αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Υποχρεώθηκε ο Τόνος, όπου είναι δεκάρι, να παίξει δεύτερος κεντρικός χαφ, άρα αρκετά μακριά από τον center four. Πιστεύω ότι σε φυσιολογικές συνθήκες ποδοσφαίρου ο Άρης θα είχε τον πρώτο λόγο για την νίκη. Ερχόταν από ένα καλό σερί. Είχε νικήσει στην Ξάνθη, είχε νικήσει στην Τρίπολη, είχε νικήσει για το ενδιάμεσο εντός έδρας παιχνίδι του. Μάζεψε και τον κόσμο σήμερα, αλλά τους πήγε το παιχνίδι στραβά από την αρχή. Το εκμεταλλεύτηκε ο Πανιώνιος. Έβγαλε ένα μέρος της χασούρας από την εντός έδρας ήττα από τον Απόλλωνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Νέα Σμύρνη. Ήταν καλός βαθμός για τον Πανιώνιο σημερινός και νομίζω και δίκαιος. Ο Άρης έτρεξε.